Σήμερα να βρίσκεται στο 20 περίπου της 100, δηλαδή περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τότε που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση το έργο της. Από τα τέλη του 2014 μέχρι τα τέλη του 2017 δημιουργήθηκαν περίπου 300.000 νέες θέσεις εργασίας και από ό,τι φαίνεται το 2018 θα είναι η χρονιά που το ποσοστό της ανεργίας θα πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 20%. Οι περισσότεροι από εσάς, ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι, θα περίμεναν από μένα να ακούσουν κάτι για τις συνθήκες υπό τις οποίες παραιτήθηκα. Η αποχώρησή μου δεν σημαίνει ότι δεν είμαι στη διάθεση του Νάσου, πρωτίστως, της κυρίας Υπουργού και προτίθεμαι να συμβάλλω όσο μπορώ από τη θέση που πλέον τώρα θα βρίσκομαι σαν απλός πολίτης στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, διότι αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να την κερδίσει η πρώτη φορά αριστερά, πρέπει να την κερδίσει η κυβέρνησή μας. Για πρώτη φορά υπήρξε ένας ουσιαστικός σχεδιασμός στον τρόπο και στη δομή με την οποία σχεδιάζονται τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Είναι μια συνάδελφος με εξαιρετικά πλούσια επιστημονική και κοινωνική δράση. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την καλωσορίζει και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι για όλα τα καλά. Να πω ότι όλη η τιμή αφορά την απόφαση και του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Παιδείας να με προτείνει για την ανάληψη αυτής της θέσης. Να πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ μαζί σας σε ένα ρόλο που θα κάνω κάθε προσπάθεια να μπορέσω να ανταποκριθώ στις ανάγκες και στις ευθύνες του. Λοιπόν, συνεχίζουμε ενώ βλέπουμε κιόλας από το εσωτερικό.